έχει πάει σε τόσα σαφάρι στη ζωή της, οπότε όταν η Δήμητρα Ζαφυρακοπούλου έπρεπε να επιλέξει κάτι για αυτήν, είπε «Ζέτα, θα έχεις το σαφάρι look». Έρχεται η Ζέτα Θεοδωροπούλου. Καλή επιτυχία. Περιμένω εγώ να το απολαύσει. Δεν έχω πρόβλημα. Και άλλη μισή ώρα να σου πέρνει να κάνει την πασαρά. Δηλαδή, εγώ θα σε ευχαριστιόμουν. Μ' άρεσε. Ήταν έτσι το τραγούδι. Ναι, και είναι και αυτή η διάθεση. Γιατί, αν φανταστείς πόσες έχουν μείνει ακόμα πασαρέλες. Ναι. Δεν είναι πολύ. Δεν το ξέρουμε. Όχι, δηλαδή μου και στο τέλος, ας πούμε, να φτάσει κανένας. Ναι, λίγες. Είναι λίγες. Λίγες, είναι, ναι. Μετρημένες στα δάχτυλα τώρα. Ναι, ναι, τη ζούσα εγώ. Ξέρω. Τη ζούσα όλες τις πασαρέλες. Κάθε φορά τη ζεις, ναι, και ναι, ναι. Αυτές είμαι σίγουρη ότι λίγο παραπάνω. Ναι. Πώς φαίνεσαι, Ζέτα μου, που είσαι εδώ 15η εβδομάδα στην εβδομάδα του τελικού? Νιώθω ευλογημένη, νιώθω ευγνώμων, χαρούμενη και εγώ συγκινημένη. Έχουμε γίνει πλέον οικογένεια. Για εμάς τα κορίτσια είναι το δεύτερο σπιτικό μας. Τόσες ώρες που είστε εδώ. Τόσες ώρες, κακά τα ψέματα. Και όχι μόνο εδώ στο πλατό, και όσες ώρες έπρεπε να ασχολείστε, ναι, με τη διαδικασία. Πραγματικά όλο αυτό ήταν εμπειρία ζωής, μάθημα ζωής, για την κάθε μία χωριστά για τους δικούς της λόγους, αλλά και όσον αφορά το παιχνίδι, σίγουρα για όλες ήταν ένα μάθημα. Και εσύ που όλη αυτήν την εμπειρία την πέρασες έχοντας πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό σου και πολλά πράγματα να συμβαίνουν παράλληλα. Είναι αλήθεια. Και νομίζω, ναι, ότι σου έδωσε έτσι και ένα αποκούμπι και ένα στήριγμα όλο αυτό και που συνέβαινε, αν έχω καταλάβει καλά. Και στήριγμα, το είπα και μετά την απουσία μου όταν ξαναγύρισα, ότι ευχαριστώ τους πάντες εδώ πέρα και την παραγωγή και τους κριτές και τα κορίτσια, όλη αυτή την αγκαλιά. Το έχω αναφέρει ότι πλέον ήταν ένα σωσίβιο για εμένα η εκπομπή, και επειδή μου γεμίζει το χρόνο και η συμπαράσταση όλη αυτή, είναι πραγματικά ένα σωσίβιο που με έκανε αυτό που λένε 7 φορές να πέσεις, 8 να σηκωθείς, και ευχαριστώ τους πάντες. Χαίρομαι που ακούω αυτό. Πού πηγαίνεις με το σαφάρι look σου σήμερα? Ναι. Σίγουρα όχι για σαφάρι. Όχι, δεν πηγαίνει για σαφάρι. Αυτό μπορώ να το πω κι εγώ. Ναι. Εύκολα. Έχω κάνει ένα σαφάρι look και πηγαίνω με τις φίλες μου, όχι εδώ, του παιχνιδιού, τις δικές μου φίλες. Πηγαίνουμε αργά το απόγευμα προς βράδυ για ένα κοκτέιλ και φαγητό, να κανονίσουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Και όπως με βλέπεις, έχω και οι διαθέσεις μου, τις καταλαβαίνεις, έτσι είναι. Δεν καταλαβαίνω εγώ τις διαθέσεις σου. Παρακαλώ, βαθμολογήστε. Είναι πάρα πολύ καλή βαθμολογία, ναι, σου. Είναι. Μπράβο σου. Και πάμε κατευθείαν να μας πει η Δήμητρα την γνώμη της, που έκανε και την ανάθεση. Ναι, ναι. Λοιπόν, πραγματικά όταν μου είπατε ότι θα πρέπει να επιλέξω κάτι για τη Ζέτα, ήταν και ένα task το οποίο σκεφτόμουν ότι δεν μας έχει δοθεί στο παιχνίδι. Mm-hmm. Και αυτό που είπες και εσύ, ότι γενικά έχει ταξιδέψει πάρα πολύ και έχει μια έντονη ζωή στο εξωτερικό, τη φανταζόμουν σε αυτά τα γήινα χρώματα. Μου αρέσει πάρα πολύ η βάση, το γυλαίκο με το παντελόνι, τη ζώνη, τσαντάκι πάνω από τη ζώνη, σακάκι. Θα άλλαζα τα βραχιόλια, θα φοράω κοκάλινα. Κοκάλινα. Μ' αρέσει αυτό που έχεις βάλει στο λαιμό, σαν χρυσό στοιχείο, γιατί είναι Ζέτα. Δηλαδή έπρεπε να βάλεις μια λάμψη εσύ οπωσδήποτε. Γιατί η Ζέτα τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Υπερβολική. Δεν τα γυαλιά είναι φανταστικά. Δεν τη λέξη. Συνήθως μου λένε έτσι άλλες λέξεις. Σε παρακαλώ, δεν την έχω χρησιμοποιήσει.
Όχι, είναι ένα πολύ όμορφο look. Εμένα μου αρέσει. Θεωρώ ότι εσύ θα το φόρεγες πολύ εύκολα έξω αυτό. Καλά, ναι. Πραγματικά. Ναι. Αυτά. Αυτά, δεν έχω να αλλάξω. Δηλαδή, αυτά που σου είπα. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Είναι τώρα η ώρα να πας μπροστά στους κριτές για να δούμε τι θα βγουν και εκείνοι.